έχω μια ημερίδα για το κάπνισμα. Αυτή η ημερίδα ήταν πρόταση του κυρίου Τομάρα, του διοικητή του νοσοκομείου της Τρίπολης, και χαιρόμαστε γι' αυτό. Μας έκανε λοιπόν την πρόταση να οργανώσουμε αυτή την ημερίδα και με πολύ χαρά το δεχτήκαμε και είμαστε εδώ γι' αυτό σήμερα. Συνεργαστήκαμε λοιπόν και με το Δήμο, το νοσοκομείο και το Κέντρο Υγείας και φτιάξαμε αυτή την ημερίδα. Ελπίζουμε από αυτή την ημερίδα να πάρουμε αρκετές γνώσεις οι καπνίζοντες ώστε να σταματήσουν το κάπνισμα και οι μη καπνίζοντες να καταλάβουν και να μεταδώσουν το μήνυμα το πόσο κακό κάνει το κάπνισμα, ακόμα και το παθητικό. Θα το δούμε λοιπόν στην πορεία, θα ακούσουμε τις ομιλίες. Συντονίστρια αυτής της ημερίδας θα είναι η κυρία Τετόρου. Κυρία Τετόρου. Καλημέρα και από μένα, καλώς ορίσατε. Να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές που μας ήρθαν από μακριά και προσάρμοσαν και το πρόγραμμά τους για να είναι σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας τον προϊστάμενο, τον υγειονολόγο, τον κύριο Καμαρινόπουλο, τον Σωτήρη. Φυσικά τον διοικητή του νοσοκομείου Τρίπολης για την πρωτοβουλία του. Την κυρία Βλάχου Γαριφαλιά, την υγειονολόγο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Τρίπολης. Την κυρία Χρονοπούλου Ελένη, την ψυχολόγο υπεύθυνη του ψυχιατρικού τομέα του νοσοκομείου. Λοιπόν, δεν ξεχνάω κάποιον. Πείτε το. Να συμπληρώσουμε την κυρία Βλάχου, επειδή έχει εφημερία για να είναι πρόεδρος. Ναι. Και η κυρία Βλάχου όντως έχει εφημερία και έχει πιέσει πολύ το πρόγραμμά της για να είναι εδώ. Οπότε θα ξεκινήσει.